Οι τσιγκάνοι είναι γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί από το δημόσιο βίο. Και αυτό δεν είναι σωστό. Προτείνω να αρχίσει η εμφάνιση των τσιγκάνων στο δημόσιο βίο πρώτα απ' όλα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Θα μπορούσε να ξεκινήσει πιο απλά, κύριε Πλεύρη, να γίνουν λίγα από αυτά που ζητεί και ο Παναγιωτόπουλος. Δηλαδή, κύριε, να τους παραχωρηθεί μια έκταση για να στήσουν τις σκηνές τους. Βεβαίως. Να υπάρχει νερό, όχι σκηνές, να υπάρχουν τουαλέτες. Να τους κάνετε σπίτια. Γιατί σκηνές? Γιατί να είναι σε σκηνές? Να τους κάνετε σπίτια. Άνθρωποι είναι. Ποιος να τους κάνετε? Να μην σκέφτεστε ρατσιστικά, κύριε Καψή. Γιατί να μην είναι σε σκηνή ο άνθρωπος? Ποιος θα τα κάνει τα σπίτια? Το κράτος θα σας τα κάνει. Μπράβο, πέστε, γιατί δεν του λες? Βεβαίως, να του κάνετε σπίτια. Υπερθεματίζει ο κύριος Πέστο. Αυτό είναι. Βεβαίως, να τους κάνετε σπίτια. Τώρα θα σου πω ότι είσαι ωραίος άντρας. Έτσι, μπράβο. Πραγματικά με την ωραία. Αλλά να επιμείνετε στον κύριο Καψή. Να επιμείνετε στον κύριο Καψή, ο οποίος σας ήθελε σε σκηνές. Συγγνώμη, και αυτά είναι κατάλληλα ρατσισμού του κύριου Καψή. Κάνει ένα λειτουργήμα όπως κάνει και άλλο τον κόσμο. Σας παρακαλώ. Ναι. Τι ζητάμε? Μας ειρωνεύετε και τους δύο, ο κύριος Πλεύρης, κύριε Παναγιωτόπουλε.